Start immediately. Okay. Well, I don't know, is this by rules to make a press conference together, but actually I like it because honestly, I'm a first time in Cyprus and not first time in Greece. I go over there every summer, but first time in Cyprus, I felt really good here, and it's obvious that people are here are very, very friendly. This conference has sense to make it together. About the game, I will repeat what I said to my players in a locker room, and that's that tonight, actually we didn't play a game. We were on a class. We had a class of how to protect the ball, how to handle with the pressure on the ball, how to set a good screen, how to use a small fouls. So too many stupid mistakes. We had a problem with organization, of course, because of ball pressure. The opponent team did. We had a problem to organize our offense in the first half, and we had a problem to organize our defense in the second half. So actually, we couldn't catch a rhythm in both directions tonight. And before the game, I said that this is, by my opinion, best team in our group. Sorry, I put the pressure on a coach, maybe, but that's what's my opinion. And why? Because there are a few high-class players in this team. One of them is for sure Abukar. And that's my comment about the game. Καταρχήν, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχουν κάνει σήμερα. Έτσι είχαμε τρία παιχνίδια πολύ δύσκολα στη σειρά μέσα σε 8 μέρες, εκτός με τις Βρυξέλλες, από ΕΛ εντός και το σημερινό με την Παρκάν. Τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια. Καταφέραμε να κάνουμε το 3-3. Νομίζω στα πράγματα στα οποία εστιάσαμε αυτές τις μέρες για την Παρκάν, ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι τρομερή στο ανοιχτό γήπεδο, πολύ επικίνδυνη στο επιθετικό rebound. Εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτά. Δεν είναι τυχαία ομάδα η Μπαλκάν φέτος. Απλά για ενημέρωση, έχει περάσει δύο προκριματικά για να βρίσκεται μέσα στους ομίλους. Και στην πρώτη αγωνιστική κέρδισε και τη Λουκ Οίλ, που είναι η πρωταθλήτρια τα τελευταία χρόνια και πολύ δύσκολα κάνει ήταν η Λουκ Οίλ στο βουλγάρικο πρωτάθλημα. Άρα αξίζουν τα συγχαρητήρια και στο συνάδελφο μου τον προπονητή, που είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Τώρα, κάναμε μια πολύ καλή αρχή στα groups. Με χαροποιεί το γεγονός ότι ο coach λέει ότι ίσως να γίναμε το φαβορί μέσα στα group, γιατί αυτό το κερδίσαμε αυτή τη στιγμή μέσα από τη δουλειά μας. Και ο Ραμνός έχει 5-6 χρόνια να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αφού μας αντικρίζουν με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά δεν μου βάζει πίεση. Είναι απλά χαίρομαι, γιατί σημαίνει ότι κάτι δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα πρέπει να συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και στην Κύπρο, όπου έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο με τον Απόλλωνα, αλλά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εύχομαι καλή συνέχεια στο coach, στην Μπαλκά, και σίγουρα θα τους ξαναδούμε και το δεύτερο γύρο, που θα είναι πολύ πιο έτοιμοι και θα είναι ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. I just want to say that we have like very bad decisions in offense and like make many mistakes in defense, and that is why we simply lose the game. So we're going back in Botegrad, so we have to work on all it, and that's it. Prepare for next game. Thank you. I want to congratulate Balkan on a great game. We just this week we really harped on transition defense and offensive rebounds, and we know they're a good team at that. And we just really tried to focus on that, and we came out, and I think we did a good job of it, and we got the win. That's it. Thank you.
Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα.